Είμαι ο Κωνσταντίνος Κορίκης. Είναι άλλη μια ενημερωτική εκπομπή για την αγορά ακινήτων στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Δροσάκη. Ο Γιώργος Δροσάκης ασχολείται με μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή για την οποία ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Ασχολείται με τα νότια προάστια και εξειδικεύεται στα νότια προάστια και θα μας μιλήσει για την αγορά ακινήτων σε αυτή την περιοχή. Και όταν λέμε αγορά, εννοούμε και ενοικιάσεις και πωλήσεις. Κύριε Δροσάκη, χαίρετε. Γεια σας, καλημέρα. Για πείτε μας με λίγα λόγια, έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Πείτε μας μάλλον με λίγα λόγια πώς πάει η αγορά ακινήτων τώρα και με τον πόλεμο, με την ακρίβεια. Αλλά κυρίως πείτε μας για την αγορά ακινήτων στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα, που από όσο ακούω είναι μια αγορά που δεν έχει πληγεί καθόλου από καμία κρίση. Τουλάχιστον αυτά ακούμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Για πείτε μας λοιπόν, πώς είναι η αγορά ακινήτων και συγκεκριμένα μιλήστε μας λίγο για την αγορά ακινήτων στα νότια προάστια. Πολύ ωραία. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι η αλήθεια είναι, δηλαδή η αγορά των νότιων προαστίων είναι η αγορά η οποία χτυπήθηκε λιγότερο σε εισαγωγικά από την κρίση. Και γενικά έχει δείξει μια φοβερή αντοχή, μια αξιοθαύμαστη αντοχή σε όλους αυτούς τους κραδασμούς και, με τον πόλεμο και με τον πληθωρισμό και με τις τιμές και όλα αυτά. Υπάρχει μια... Εντάξει, όταν λέμε νότια προάστια, εννοούμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα που ουσιαστικά ξεκινάει από το όλο το παραλιακό μέτωπο, ξεκινάει από τον Πειραιά και φτάνει μέχρι το Σούνιο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν πολύ μεγαλύτερη ζήτηση όσον αφορά τις επενδύσεις που γίνονται, αλλά πρέπει κανείς να το δει σε ένα γενικότερο σχεδιασμό ότι τα έργα αποδομής και όλες οι επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι εστιασμένο. Μιλάτε για το τραμ, για το ελληνικό, που βοηθάει στο να ανέβει η αξία της περιοχής. Ακριβώς. Και όλων αυτών των. Το γενικό χαρακτηριστικό όμως είναι ότι είναι μια περιοχή που συγκεντρώνει πάρα πολλά κεφάλαια τα τελευταία χρόνια, τεράστια κεφάλαια. Είναι εστιασμένα τα έργα αποδομής που ουσιαστικά βοηθάνε στο να αλλάξει αυτή η γειτονιά και ως εκ τούτου ακολουθούμε όλα αυτά τα έργα αποδομής έχουν βοηθήσει στο να φέρουν πάρα πολλά κεφάλαια στο κομμάτι και το οικιστικό και το επαγγελματικό. Μήπως έχουν ξεφύγει λίγο οι τιμές? Ακούω πολύ συχνά αυτό το παράπονο από φίλους μου που ενδιαφέρονται είτε να πάνε να μείνουν στα νότια προάστια για να είναι πιο κοντά στη δουλειά τους και δεν, οι τιμές είναι απλησίαστες. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, η ισχύς. Είναι σχετικό λοιπόν το τι σημαίνει σήμερα αυτή είναι και ακριβώς, το χώρο των ακινήτων γενικότερα. Για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία οι πράξεις που γίνονται και οι τιμές που ολοκληρώνονται ένα συμβόλαιο. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να ακούει ένα νούμερο σε απόλυτα μεγέθη ή ένα παραγωγικό μέτρο και να το θεωρεί για τα δικά του κριτήρια ακριβό. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι πληρώνονται σήμερα αυτά τα βήματα, ολοκληρώνονται πράξεις και αρκετές πράξεις. Υπάρχει ένα track δηλαδή σε αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά μας κάνει να νιώθουμε ότι εφόσον υπάρχουν αγοροπολισίες σε αυτά τα επίπεδα τιμών, τα οποία είναι αντικειμενικά ψηλά, παρακολουθώντας μια αγορά τα τελευταία 15-20 χρόνια. Νιώθουμε ότι δεν γίνονται τυχαία αυτές οι αγοροπολισίες. Κατάλαβα. Υπάρχει κάποιος λόγος που τους οδηγεί έτσι. Ξέρουμε ότι το έλεγα ένα μεγάλο μεστικό γραφείο, εστιάζει στα βόρεια προάστια με γραφείο εκεί, είναι στο κέντρο, πάλι ένα πολύ μεγάλο γραφείο, σύντομα θα ανοίξει λόγω του όγκου δουλειάς και του ενδιαφέροντος, θα ανοίξει και γραφείο στα νότια προάστια. Το οποίο το καλύπτεται, δηλαδή καλύπτεται τα νότια προάστια έτσι και αλλιώς. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το Έλικα από τα υπόλοιπα μεσητικά γραφεία? Εγώ προσωπικά βλέπω μεσητικά γραφεία, κυρίως τώρα που η αγορά των ακινήτων πηγαίνει καλά, βλέπω συνεχώς βομβαρδίζομαι από διαφημίσεις για μεσητικά γραφεία. Γιατί λοιπόν κάποιος να έρθει στο μεσητικό γραφείο Έλικα? Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν, να το πω λίγο απλοϊκά, απλά απλοϊκά, δεν ευλογούμε τα γενιά μας μόνο. Πιστεύω γενικότερα σε μια επαγγελματική προσέγγιση του μεσίτη, έτσι σήμερα. Οι ανάγκες είναι αυξημένες, έχουν αλλάξει εποχές.
Στο Έλικα, εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια, προσπαθούμε πάσα... Πόσα χρόνια είναι το Έλικα, νομίζω 22... 22 χρόνια. 22, άρα έχει 22 χρόνια εμπειρία. Ακριβώς. Έχει παρακολουθήσει όλους τους κύκλους της αγοράς. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έχουμε παρακολουθήσει και άλλους δικούς και προσδικούς κύκλους. Ναι. Έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Έχουμε διαμορφώσει μια μεγάλη εικόνα. Εγώ στρατώνω πάρα πολλά χρόνια με αυτό το γραφείο και δεν είναι τυχαίο ότι είμαι σε αυτό το γραφείο. Ναι. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι για να επιλέξει κανείς το Έλικα, όπως και κάθε μεγάλο γραφείο, ο βασικός λόγος είναι ο επαγγελματισμός, είναι η γνώση, είναι η σωστή καθοδήγηση και στους αγορές και στους πολιτές, είναι η ειλικρίνεια, οι ξεκάθαρες σχέσεις επαγγελματικές με τους ανθρώπους που αναπτύσσουμε και να φέρουμε εις πέρας μια διαδικασία που είναι σχετικά δύσκολη με τα σημερινά δεδομένα, έτσι, να φέρουμε εις πέρας την αγοροπολισία. Είτε πρόκειται για αγορά, είτε πρόκειται για πώληση. Επειδή έχω χρησιμοποιήσει το Έλικα για προσωπική μου ανάγκη και γι' αυτό με επέλεξε να κάνω και κάποιες ερωτήσεις από τη μεριά του χρήστη, όχι του χρήστη, κάποιου ενδιαφερόμενου, μου είχε κάνει εντύπωση ότι ο κάθε μεσίτης, κάθε συνεργάτης έχει μια συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή υπάρχει εξειδίκευση στις περιοχές. Δηλαδή θυμάμαι, μου είπε ότι κάθε Τετάρτη έχει λαϊκή εδώ. Οπότε δεν θα βρίσκεις να παρκάρεις. Ναι. Αυτό ισχύει, έτσι. Ισχύει γενικά. Ισχύει. Γι' αυτό και εσείς μιλάτε για τα νότια προάστια. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είμαστε μια ομάδα η οποία εξειδικεύεται ο καθένας στην περιοχή του και είναι απαραίτητο αυτό για να έχει και γνώση εις βάθος της περιοχής, μόλις οι τοποθετητές της, έτσι, όλα καλά και όλα κακά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ο κάθε άνθρωπος εστιάζει στην περιοχή, έχει γνώση των ακινήτων της περιοχής, των τιμών, όλων των ιδιαιτερότητων. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ένας πολίτης, ένας αγοραστής. Ενώ ένας επαγγελματίας μεσίτης, ο οποίος δραστηριοποιείται σε μια περιοχή αρκετά χρόνια, έχει μια γνώση βαθιά της αγοράς, της τοπικής αγοράς. Έτσι. Που σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος επιλέξει το Έλικα, με τον τρόπο που δουλεύουμε τουλάχιστον εμείς, να αγοράσει ένα κινητό, παράδειγμα, για να μιλήσω για τη δικιά μας περιοχή, στο Παλαιό Φάληρο, ή επιλέξει τη Λιβάδα, θα βρεθεί σε διαφορετικό άνθρωπο. Κατάλαβα. Δεν θα είμαι ο ίδιος ο οποίος θα τον καλύψει σε αυτό το κομμάτι. Και ένα άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αναλαμβάνεται και όλη την διαδικασία, η οποία τουλάχιστον εγώ, επειδή έτυχε να πουλήσω ένα ακίνητο, δεν έχει απλοποιηθεί όσο νομίζουμε ή όσο ακούγεται ότι όλα ψηφιακά από το σπίτι σου κτλ. Σωστά, υπάρχει μια ακόμα αρκετά μεγάλη διαδικασία γραφειοκρατική, την οποία νομίζω σε κάποιες περιπτώσεις την αναλαμβάνει όλη το Έλικα. Αν δοθεί το, νομίζω πώς το λέτε, αποκλειστική ανάθεση ή κάτι. Αποκλειστική ανάθεση στο κίνημα, ακριβώς. Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε λίγο για το γενικότερο πλαίσιο, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη, μεγάλο βαθμό ψηφιοποίηση γενικά της κατάστασης του ακινήτου και όχι μόνο. Παρόλα αυτά παραμένουν πάρα πολλά τα προβλήματα. Okay. Εμείς λοιπόν ως Έλικα, αναγνωρίζοντας όλη αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο χώρο της ακινήτης περιουσίας, έχουμε φτιάξει μια υπηρεσία που το λέμε αποκλειστική ανάθεση ενός ακινήτου και το οποίο προσφέρουμε καθοποιημένες υπηρεσίες, δηλαδή από την ανάθεση του ακινήτου μέχρι το τελικό συμβόλαιο. Παρέχουμε όλο το φάσμα από το μηχανικό, από το νομικό τμήμα, από το λογιστικές υπηρεσίες. Έχουμε δηλαδή συνεργαζόμενους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν καθοποιημένες υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια της αγοροπολισίας του ακινήτου. Από την ανάθεση έως το τελικό συμβόλαιο. Γιατί πρέπει κάποιος, είτε αγοραστής είτε πολιτής, να επιλέξει ένα μυστικό γραφείο? Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να κάνω μία ανάθεση, να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες, να πω ότι πουλάω το ακίνητό μου, να μπω στη χρυσή ευκαιρία, να μπω στο σπιτόκατο, να πω πώληση από ιδιώτη, γλιτώνεται και την προμήθεια. Γιατί πρέπει κάποιος να επιλέξει γενικά ένα μεσητικό γραφείο όταν αναζητεί να πουλήσει ή να νοικιάσει ή να αγοράσει ένα ακίνητο? Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Μας την έχουν θέσει πάρα πολλοί άνθρωποι, τους οποίους απευθυνόμαστε, οι οποίοι έρχονται σε εμάς. Κυρίως όταν απευθυνόμαστε εμείς, είναι ουσιαστικά ότι υπάρχουν πλέον με την πληθώρα των ηλεκτρονικών μέσων και με τον τρόπο που δουλεύει η αγορά, εύκολα κάποιος θα σκεφτεί ότι θα το πάρω μια αγγελία στην εφημερίδα ή στο ηλεκτρονικό μέσο και θα βρω τον πελάτη μόνο. Εγώ εστιάζω σε δύο πράγματα που είναι
σένα υπάρχει, όταν έχει κάποιος ένα κίνητο, λειτουργεί διαφορετικά από έναν επαγγελματία, στο κομμάτι το συστηματικό. Ναι. Δεν υπάρχει μια προσέγγιση συστηματική που ένας επαγγελματίας δεν την έχει. Είναι πολύ βασικό. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί και να ζητήσει μια μεγαλύτερη τιμή ή μια υπερβολική τιμή, ακριβώς, γιατί έχει μια συναισθηματική, ας το πούμε, σύνδεση με το ακίνητο. Και έχει γαλουχηθεί να του λένε ότι έχεις ένα φοβερό ακίνητο, που το άφησε ο πατέρας σου, η μητέρα σου. Λέγεται λοιπόν συστηματικά που δεν το βοηθάς στη σωστή τιμολόγηση. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν διαπραγματεύεσαι ένα ακίνητο με κάποιον άνθρωπο, το οποίο θα αγοράσει το ακίνητό σου, είναι διαφορετική προσέγγιση να υπάρχει ένας ενδιάμεσος, ο οποίος θα κρατήσει ισορροπίες και θα μπορέσει να φέρει εις πέρας μια συναλλαγή σε win-win, παρά να είναι ένας άνθρωπος μόνος του και να διαπραγματεύεται το ακίνητό του. Η μια βασική προσέγγιση συστηματική είναι αυτή. Η πρακτική προσέγγιση είναι ότι ένας καλός επαγγελματής μεσίτης, έτσι, έχει γνώση, το ξανάπα, έχει επαγγελματική προσέγγιση, έχει μια πολύ καλή γνώση των τιμών και της κατάστασης της αγοράς, μπορεί να βοηθήσει πολύ έναν άνθρωπο να του τιμολογήσει σωστά το ακίνητο, να βάλουν μαζί στόχους όσον αφορά τους χρόνους που θα ολοκληρωθεί η πώληση, okay. Να του προσφέρουν, όπως είπα ξανά, μέσα από την υπηρεσία της αποκλειστικότητας όλο το φάσμα των υπηρεσιών, να φύγει από αυτόν πάρα πολλούς χρόνους και πολύ άγχος να διεκπαιρεώσει όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται. Και νομίζω γι' αυτό και πολλοί κόσμοι πλέον, δεν είναι τυχαίο ότι στην αγορά πλέον πολύ λίγα κίνητα πολλούνται μέσω. Στατιστικά δηλαδή έχουν πλέον γίνει αρκετές έρευνες και υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Ο μεγαλύτερο όγκο των αγροπολισσών γίνεται μέσω μεσητών. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εμείς εστιάζουμε στο γραφείο και ο στόχος μας είναι να παρέχουμε επαγγελματικές και καλές υπηρεσίες. Ο άλλος δηλαδή να απευθύνεται σε εμάς και στο τέλος της ημέρας να είναι ευχαριστημένος. Αυτός είναι ο στόχος, νομίζω, κάθε καλού μεσίτη. Ναι, γιατί μόνο αν είναι ευχαριστημένος θα σε προτείνει ακριβώς. Και σε ένα φίλο του, σε ένα συγγενή του κτλ. Με ποια κριτήρια αγοράζει κάποιος στα νότια προάστια, δηλαδή αγοράζει με κριτήριο την τιμή, την ηλικία, εντάξει σίγουρα με τις ανάγκες πόσα δωμάτια θέλει, αλλά τι κριτήρια, τι είναι αυτό το πράγμα, ας το πούμε, αν μπορείτε να το ταυτοποιήσετε, που έρχεται κάποιος και λέει θέλω ένα σπίτι, ζητάει να έχει πάρκινγκ, τι ακριβώς θέλει. Και πώς τελικά από όλα αυτά τα κριτήρια, με τη δικιά σας καθοδήγηση, καταλήγετε να μου πείτε ότι μάλλον έτσι πρέπει να αγοράσεις. Για πείτε μας λίγα πράγματα. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει μια εκτεταμένη συζήτηση έτσι, και λεπτομερή συζήτηση με τον κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να καταλάβουμε λίγο τις ανάγκες του. Ξεκινάμε από εκεί. Αν είναι οικιστικές οι ανάγκες, να στεγάσει η οικογένειά του, αν είναι παιδική ζωή κλπ. Τα νότια προάστια, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε τη Γλυφάδα, τη Βούλα, είναι περιοχές που είναι κοντά στην Αθήνα, έχουν τη θάλασσα σε πολύ κοντά, ας πούμε. Παρέχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής. Άρα κάποιος ξεκινάει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ανθρώπους να μείνουν σε αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Δεύτερον, όλα αυτά τα έργα που σας είχα αναφέρει στις προηγούμενες ερωτήσεις μας, ότι υπάρχουν πάρα πολλά άλλα υποδομής που μεταμορφώνουν ουσιαστικά όλο αυτό το παραγωγικό μέλλον. Και υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν, που οι οποίοι έχοντας αυτά κατά νου και για μελλοντικές ανάγκες και χρήσεις, επενδύουν σε αυτή την περιοχή γιατί ξέρουν ότι θα έχει αξία αυτό το πράγμα. Βλέποντας μια υπεραξία στο μέλλον, έτσι, σε όλο το φάσμα, όχι μόνο στην Λιπάδα και στην Κούλα, σε όλο το φάσμα και στον Άλυμο και στο Παλαιό Θάλιρο, σε όλο το παραγωγικό αντιμέτωπο, προσβλέπουν σε υπεραξίες. Και αυτό είναι ουσιαστικά ένας λόγος που οδηγεί πολλούς ανθρώπους στην απόκτηση κατοικίας στα νότια προάστια. Είναι τελικά καλή επένδυση τα ακίνητα, έχοντας περάσει μέσα από δύο κρίσεις, είναι ένας από τους τομείς που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα χρήματά του? Επίσης πολύ καλή ερώτηση, και to the point. Τα ακίνητα στην Ελλάδα παραδοσιακά έχουν πολύ καλές αποδόσεις. Παραδοσιακά είναι παραποιημένο και είναι πλέον έχει μια αξία αυτό το πράγμα, διαπιστωμένη με τα χρόνια. Η Ελλάδα λόγω του τουρισμού και λόγω της γεωγραφικής της θέσης παρέχει, τα ξέρουμε αυτά, ένα φοβερό κλίμα, μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και βλέπουμε
τα τελευταία χρόνια ένα πολύ μεγάλο βαθμό ανθρώπων από όλες τις χώρες του κόσμου να φέρουν παιδί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα προσφέρει αποδόσεις, έχει προσφέρει αποδόσεις τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, οι αγορές, σε μεγάλες βουτιές που έκανε η αγορά την προηγούμενη δεκαετία, ανέκαψε, έχει ανακάψει εντυπωσιακά και έχει, σε πολλές περιοχές έχει ξεπεράσει ακόμα και τα επίπεδα τιμών που υπήρχαν στην προηγούμενη δεκαετία. Mm. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πάντα μια μεγάλη ζήτηση για την ακίνητη ανακίνητη στην Ελλάδα και οδηγεί σε αποδόσεις. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει τοποθετήσει χρήματα από την Ελλάδα στην Ελλάδα αποδεικνύεται σε ένα long term ότι δεν έχει χάσει χρήματα. Πείτε μας λίγο με όλη την εμπειρία που έχετε, αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, τι πρέπει να προσέξει. Δηλαδή, εσείς τι του λέτε ότι πρέπει να προσέξει, πέρα από σας εξηγεί τις ανάγκες του, προσπαθείτε λίγο να του πείτε τι γίνεται με αυτές τις ανάγκες που έχει και την περιοχή κτλ. Αλλά τι πρέπει να είναι δύο-τρία πράγματα που πρέπει να προσέξει κάποιος όταν πάει να αγοράσει ένα σπίτι. Ας πούμε, όταν πάει να του δει το σπίτι, πρέπει να του δει μέρα, νύχτα. Πείτε μας λίγο έτσι δύο-τρία πρακτικά tips. Mm. Εγώ ξεκινάω με αυτό που λένε Αγγλοσάξονες, το location, location, location. Δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που καταλάβει. Ναι. Πρέπει να κοιτάξει κανείς. Πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να κοιτάξει το σημείο στο οποίο ξέρει το κοινό. Mm. Προφανώς να το δει και μέρα και νύχτα. Δηλαδή, αν μπορέσει να το δει και παραπάνω από δύο φορές την κάθε διάρκεια της ημέρας, ώστε να έχει μια εικόνα για το φως, για το φυσικό φως του κοινού. Να υπολογίσει την παλαιότητα του κτίριου, γιατί εντάξει η Ελλάδα έχει πολλές αγροπολισίες γίνονται και στα νοτιοπλάστια, γίνονται σε ακίνητα παλαιότητας, οπότε πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και την παλαιότητα του κτίριου στην τελική απόφαση. Νομίζω γι' αυτό γίνεται και κάποιος συνδυασμός, έτσι, γιατί κάποιος έρχεται και σου λέει θέλω να είναι νεόκτιστο, έχει μια διαφορετική τιμή το νεόκτιστο από ένα, ας το πούμε, που είναι πιο παλιό. Ακριβώς. Οπότε κάπου εκεί μπορεί κάποιος να αλλάξει τα κριτήρια του. Ακριβώς. Και πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες του, έτσι, δηλαδή και ποιος είναι ο στόχος που αγοράζει το εκεί. Ναι. Να συνυπολογίσει κανείς αρκετούς παράγοντες για να βγάλει την τελική του απόφαση. Και σε συνάρτηση με την τιμή και σε συνεργασία με τον μεσίτη του, να πάρει την τελική του απόφαση. Τα νότια προάστια έχουν και τη φήμη ότι αγοράζουν πολύ ξένοι εκεί ισχύει. Δηλαδή είτε Έλληνες του εξωτερικού, είτε ξένοι, Ρώσοι κτλ. Ισχύει ακόμα αυτό το πράγμα, είναι μια περιοχή στην οποία εστιάζουν οι ξένοι. Ισχύει ακριβώς 100%. Υπάρχουν πάρα πολλές αγροπολισίες τα τελευταία χρόνια που γίνονται μέσα από αυτό που λέτε κατοικού εξωτερικού. Mm-hmm. Πολλοί Έλληνες εξωτερικού αγοράζουν τα μεταδουλάστια. Και η πλειονότητα είναι για παιδικούς λόγους. Ναι. Και πάρα πολλοί ξένοι για την Golden Visa. Mm. Και όχι μόνο για την Golden Visa. Η Golden Visa είναι ένα πρόγραμμα, έχουμε το πιο φθηνό πρόγραμμα Golden Visa στην Ευρώπη. Okay. Αυτό λοιπόν έδωσε κίνητρα σε πολλούς ανθρώπους να επενδύσουν σε ακίνητα και όχι μόνο στα πρώτα προάστια. Αλλά επειδή η πλειονότητα των ακινήτων στα νότια είναι αρκετά πάνω από τις 250.000, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει, είναι κατ' επιλογή το να αγοράσουν ένα κίνητο στα νότια, γιατί προσφέρει αυτά που συζητήσαμε παραπάνω. Καλή ποιότητα ζωής, εκεί ήταν με τη θάλασσα, εύκολη μετακίνηση για το αεροδρόμιο. Γενικά, μια ποιότητα που είναι δύσκολο να τη βρεις στη λεκάνη της Μεσογείου. Η περιοχή ειδικά της Λιβάδας και της Βούδας έχει μαζέψει πολύ σοβαρά κεφάλαια. Έχουν πολύ σοβαρά κεφάλαια για επένδυση σε ακίνητα. Και ο λόγος δεν είναι μόνο επενδυτικός. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε δει ανθρώπους που επενδύουν αρκετά πάνω από εκατομμύριο και ενδεχομένως αρκετά παραπάνω από εκατομμύριο για την απόκτηση μιας κατοικίας, πράγμα κατοικίας βέβαια, στις περιοχές αυτές. Ωραία. Υπάρχει διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή στα νότια προάστια? Υπάρχει διαθεσιμότητα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση. Υπάρχει διαθεσιμότητα σε όλο το φάσμα των ακινήτων, δηλαδή και ακίνητα πιο οικονομικά, εισαγωγικά, και βέβαια διαθεσιμότητα σε πάρα πολύ υψηλής ποιότητας κατοικίες. Έτσι, υπάρχουν για όλα τα παλάτια. Αυτό λέω που υπάρχει λοιπόν στα νότια προάστια, υπάρχει μια
χαμηλή προσφορά σε σχέση με τη γη, σε σχέση με τα οικόπεδα. Επειδή ακριβώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση, είναι λίγα τα διαθέσιμα οικόπεδα, πράγμα που λίγο επηρεάζει το θέμα της προσφοράς και της ζήτησης όσον αφορά τις τιμές των ελληνικών προϊόντων του διαμερισμάτων. Λοιπόν, νομίζω είσαστε αρκετά κατατοπιστικός για τα νότια προάστια και απομυθοποιήσατε λίγο κάποια πράγματα. Πείτε μας τώρα έτσι για να το καταλάβουν και οι ακροατές, όπως βλέπουμε σε μερικές εκπομπές. Αν θέλει κάποιος ενδιαφέρεται για ένα ακίνητο στα νότια προάστια, τι τηλέφωνο πρέπει να πάρει? Μπορεί να καλέσει το γραφείο μας το 210-3470-654. 210 λοιπόν 3470-654 και να ζητήσει τον κύριο Δροσάκη Γιώργο. Δροσάκη Γιώργο, ο οποίος θα το παραπέμψει σε κάποιον συνεργάτη του Έλικα, είτε θα το αναλάβει ο ίδιος, ο οποίος θα ξέρει πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη περιοχή και θα κοιτάξει να του βρει ένα σπίτι κυρίως για να μείνει, γιατί το Έλικα, από όσο μου είχαν πει, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα σπίτια, αλλά ενδιαφέρεται και για τα άτομα, για τους ανθρώπους που μένουν μέσα στα σπίτια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.